Παναγιώτη Κραβαρίτη από τον ΟΠΑΠ, μεγάλη νικήτρια ομάδα για το τελικό του εργασιακού πρωταθλήματος. Μια κουβέντα για το σημερινό παιχνίδι και αν πίστευες ότι τελικά, εύκολα ή δύσκολα, θα πηγαίνατε στο μεγάλο τελικό. Είμαστε ένα μέτριο παιχνίδι σήμερα. Γενικότερα η ομάδα αυτή καιρό έχει πέσει λίγο, οπότε ήρθε αυτό το μέτριο παιχνίδι. Βέβαια νικήσαμε, καλό αυτό. Ο στόχος μας είναι ο τελικός και το κύπελλο. Πού πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε αποφασισμένα, τακτικά σωστά. Βέβαια κάνοντας ένα μέτριο δεκάλεπτο πρώτος, αλλά στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλοί. Και μια κουβέντα για την αντίπαλη ομάδα, την Έρχονς, πώς κινείς? Πολύ καλά παιδιά, τακτικά καλά, δεν τους πήγε το χαίμι και ήρθε αυτό το 3-1. Και ένα μήνυμα για το μεγάλο τελικό που έρχεται. Μακάρι να το πάρουμε αυτό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε τον Σακά Γιάννη από τους μεγάλους χαμένους της αποψινής βραδιάς. Μια κουβέντα για το σημερινό παιχνίδι και πώς σου φάνηκε ο μεγάλος αυτός ημιτελικός. Περίμενες κατά κάποιο ότι μέχρι το τελευταίο λεπτό θα διεκδικούσατε την ισοπαλία και την παράταση? Πήγαμε από την αρχή δυνατά, νομίζω, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είχαμε δύο άτυχες στιγμές. Εκεί πήγαν τα δύο γκολ μας πέρα από τον Γκάκη. Ξαναγυρίσαμε και το παλέμε στο τέλος που είχατε εσεί. Νομίζω θα γυρίσει στο τέλος. Το παλέψαμε. Πιστεύεις ότι κρίθηκε το σημερινό παιχνίδι? Νομίζω οι αντίπαλοι σου μπήκαν σε κάποιες στιγμές, μας έφτασαν στον ύπνο, μπήκαν δύο γκολ και ουσιαστικά αυτές ήταν και ευκαιρίες νομίζω και σταμάτησε το παιχνίδι. Μετά προσπαθήσαμε εμείς, είχαμε κάποια δοκάρια, κάποιες ευκαιρίες. Δεν ήρθε, δεν έγινε. Συνεχίζουμε. Και μια κουβέντα για την αντίπαλη ομάδα των ΟΠΑΠ, πώς πήγες? Η ομάδα ήταν, φαινόταν ότι είχε παίξει αρκετά παιχνίδια σαν 11 μαζί, οργανωμένη. Έβαλε κι αυτή δύο γκολ και πήρε την νίκη, όπως με τρία γκολ πήρε την νίκη. Θεωρώ ότι έχει καλές πιθανότητες για το κύπελλο. Και για τη συνέχεια από εδώ και πέρα για την ομάδα σου? Πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα, σήμερα η αλήθεια είναι ότι από όλους μας κρίθηκαμε αυτοκριτική ότι ήμασταν τα καλύτερα παιχνίδια που είχαμε κάνει. Θεωρούμε ότι αυτό θα είναι παράδειγμα για το μελλοντικό μας πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.